I must be careful what I said. Πρέπει να είμαι προσεκτικός στο τι θα πω. And of course, I think the victory from Panathinaikos is deserved. Και νομίζω ότι η νίκη του Παναθηναϊκού είναι άξια. But when you see after one minute there is that the players playing offside and the referee give not the offside, I can understand that the players be afraid to play football. I can understand. Αλλά όταν στο πρώτο κιόλας λεπτό υπάρχει ένα οφθαλμοφανές offside το οποίο ο διαιτητής δεν υποδεικνύει, μπορώ να καταλάβω τους ποδοσφαιριστές που δεν θέλουν να πάρουν ρίσκα. Μπορώ να τους καταλάβω. And when you see the first yellow card from Katsouranis, he played the ball. And then I heard he gave him directly red. I cannot understand. Και επίσης την πρώτη κάρτα του Κατσουράνη νομίζω ότι παίρνει καθαρά την μπάλα. Και μετά μου είπαν ότι η κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ήταν απευθείας κόκκινη, όχι με δεύτερη κίτρινη, και αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. But what I said, I must be careful. Well, they give you a penalty, they said, when you say too much and I won't say nothing more than I did now. Well, I said always after the game, I will not talk about the referee. Επίσης, πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός στο τι θα πω, γιατί μου είπαν ότι υπάρχουν ποινές αν ξεφύγεις από τα όρια. Και γενικά, ξέρετε ότι δεν θέλω να μιλάω για τους διαιτητές μετά το παιχνίδι και δεν θέλω να πω παραπάνω από όσα ήδη είπα. I can understand that the players on PAOK playing not so well and that they be afraid to play football. Μπορώ να καταλάβω γιατί οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ δεν παίξανε καλό ποδόσφαιρο, γιατί ήταν φοβισμένοι. That's all what I will say. Αυτό είναι όλο που θέλω να πω. Δεν ανησυχώ και μπορώ να καταλάβω. Είναι αυτή η απάντηση που είπα. Μπορώ να καταλάβω. Θα δώσει την ίδια απάντηση αν το ρωτήσουμε γιατί η ομάδα έκανε μόνο μία σωστή επίθεση όλο το παιχνίδι. Έφυγε η διαιτησία. I said Panathinaikos was aggressive as we. Σας λέω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν το ίδιο aggressive, το ίδιο επιθετικός όπως και εμείς. And I said even so that they deserved πιο επιθετικός από εμάς και σας είπα ότι άξιζαν και την νίκη. But I can understand. Yeah, when you be a football player, I can understand. Αλλά μπορώ να καταλάβω όταν είσαι ποδοσφαιριστής, μπορείς να καταλάβεις. How disappointed they are. Yeah, when you play away and yeah, they make some decisions. Πόσο απογοητευμένος μπορεί να είσαι όταν παίζεις μακριά από την έδρα σου και έρχονται τέτοιου είδους αποφάσεις. Θα μας επιτρέψεις να δούμε παρόμοιες διαιτησίες έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν, ειδικά όταν μιλάμε σε διαιτητή με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Και είναι πολύ πιθανό παρόμοια διαιτησία να βρει και στο μέλλον. Δεν πρέπει η ομάδα μου να προετοιμαστεί για αυτό το πράγμα και να έχει κάποιες κόντρα αποφάσεις. How you will do this? I ask you, how you will do this? Και πώς να το κάνεις αυτό, είναι η ερώτηση. Δεν είναι η ερώτηση. Δεν είναι εύκολο. A football player is a sportsman. Yeah? He will win. Yeah? Ο ποδοσφαιριστής είναι αθλητής, θέλει να κερδίσει. Με συγχωρείτε που θα είμαι λίγο σκληρός, αλλά νιώθω να μας υποτιμάτε. Άμα μας λέτε δηλαδή ότι με μία κίτρινη κάρτα και ένα offside οριακό στο πρώτο λεπτό, ότι αυτός ήταν ο λόγος που πάω και 90 λεπτά, ο δεύτερος πάω που τον χωρίζουν 11 βαθμοί από τον Παναθηναϊκό, έχει κάνει μία τελική προσπάθεια μέχρι τα 93, νιώθω να μας υποτιμάτε. No. I have said something else, but I think you don't listen. Είπα κάτι διαφορετικό που νομίζω ότι δεν ακούσατε. I have said something else or not. Είπα κάτι διαφορετικό. Πριν από 20 μέρες, μετά από το παιχνίδι, μετά από πάνω πριν το παιχνίδι, αν θεωρητικά πάω μπορούσε να βρει στον Ολυμπιακό. Τώρα νομίζω το σκέφτεται και ο ίδιος θεωρητικά ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πίεση ακόμα και για τη δεύτερη θέση. There's always pressure. Υπάρχει πάντα πίεση.
Football is always pressure. Στο ποδόσφαιρο ζεις με την πίεση. Of course we are responsible. Φυσικά είμαστε υπεύθυνοι. And I'm not happy that I see that some players come in frust situation. Και δεν είμαι χαρούμενος όταν βλέπω κάποιους παίκτες να μην μπαίνουν σε καλή κατάσταση. Do you have but wait. 1-1. You saw the game or not? Mm-hmm. And? I was better. Okay. Yeah. And today was Panathinaikos better. Ναι, αν εξαιρέσουμε τον Ατρόμητο στον οποίο φέραμε ένα και ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, σήμερα ήταν ο Παναθηναϊκός καλύτερος και κέρδισε. Και αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Είσαι στο ΠΑΟΚ 7 μήνες. Σας αρέσει ο Μάρκος. We have a good team, I think. But we don't saw it today. Ναι, νομίζω ότι έχουμε καλή ομάδα, αλλά δεν το είδαμε σήμερα. He is not ready. Δεν είναι έτοιμος. When is he going to be ready? Do you believe? No, I don't know. We must wait. Δεν ξέρω, πρέπει να περιμένουμε. He was 6 weeks out. Ήταν 6 εβδομάδες εκτός δράσης. He was before he came by us. He was 10 days in training. Και πριν έρθει σε εμάς είχε μόνο 10 μέρες προπονήσεων. Isn't it a problem to take a player for 100 days and the first 10 him not to be ready? Yeah. Ναι. Yeah. He was free. Αλλά ήταν ελεύθερος. Yeah. Do you think it's normal that PAOK don't have a classic defender? Central defender. Why not? Γιατί όχι? No, we have Victor. Έχουμε τον Victor. Yeah. We have. What? One. No. We have Tzavelas. Έχουμε τον Τζαβέλα. No. He played before. He played before left back, but now he is center defender or not? Έπαιξε πριν ως αριστερό back. Και τώρα κεντρικός αμυντικός και νομίζω ότι παίζει και καλά μέχρι σήμερα. I see something wrong. Ή βλέπω κάτι λάθος. No, but I think you are from here, I think, yeah. Νομίζω ότι είστε από εδώ, δεν το έχετε δει πολύ. You don't saw all games. Δεν είδατε όλα τα παιχνίδια. But then you take another reaction. Well, Tzavelas played much better in the center than as left back. Και νομίζω ότι από την αντίδρασή σας δεν πρέπει να συμφωνείτε ότι ο Τζαβέλας παίζει καλύτερα ως κεντρικός αμυντικός από ότι ως αριστερό back. He makes just the question. He don't. If you are okay with this. He don't have any disagreement. Juan, Isabelle. Έχουμε και τον Juan, τον Isabelle. And Kostas play even so in the center. Και ο Κώστας παίζει, ο Κατσουράνης παίζει ως κεντρικός αμυντικός. And he can even so play on the midfield, yeah. Και επίσης μπορεί να παίξει και στο κέντρο. But I hope I explain that we have more center defenders. Προσπαθώ να εξηγήσω ότι έχουμε και κεντρικούς αμυντικούς. No. Well, you are thinking not further, and that is, yeah, it's not on me on to tell you this. Πώς εξηγείται η διάθεση, η διαφορά στη διάθεση των παιχτών του Δήμου, δηλαδή βλέπαμε τους παίκτες του ΠΑΟ να χάνουν τις προσωπικές μονομαχίες, ειδικά στο κέντρο. Αυτό πώς το εξηγείται, δηλαδή μόνο στη διαιτησία ή ότι οι άλλοι το θέλαν περισσότερο. Του receiver. Ναι, ήταν πιο επιθετική, πιο aggressive από ό,τι εμείς. So was more aggressive to you by Panathinaikos than by me, by us team. Υπήρχε πολύ μεγαλύτερη επιθετικότητα από τον Παναθηναϊκό από τη δική μας ομάδα. Να υποθέσω ότι δικαιολογεί τα νεύρα των παιχτών και όλες οι κάτσες που έγινε η μαρτυρία ή κανεί θα τους πει άλλα πράγματα που θα πει ο δημοσίος. No, that is not... Of course, I'm not happy with this. Φυσικά δεν είμαι χαρούμενος με αυτό, δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτό. I try even so, yeah,
Δεν είμαι φυσικά ικανοποιημένος και προσπαθώ και στο Τζαβέλα και σε άλλους ποδοσφαιριστές να τους μεταφέρω ηρεμία, να προσπαθώ να τους πω να είναι ήρεμοι και να τους βοηθήσω σε αυτό το τομέα. Όμως οι ποδοσφαιριστές, όπως ξέρετε, είναι αθλητές, θέλουν να έχουν μέσα τους τη φλόγα για την νίκη, θέλουν να κερδίσουν. Και μπορώ να καταλάβω, όταν βλέπεις το πρώτο λεπτό ένα τόσο εμφανές offside, είπα στον τέταρτο διαιτητή ότι κατά τη γνώμη μου ήταν 2 μέτρα offside. Ρώτησα και τον επόπτη, ο οποίος μου είπε ότι δεν ήταν. Μετά έμαθα, πρέπει να το δω όμως, ότι ήταν αρκετά μεγάλο offside. Τέτοιου είδους αποφάσεις καταλαβαίνω, δεν τους δικαιολόγω, αλλά καταλαβαίνω τι μπορεί να τους προκαλέσω. Αν υπάρχει κάτι θετικό, είναι το γεγονός ότι ο Αθανασιάδης πάλι σε μια ευκαιρία που δόθηκε σκόρα. Αν ήταν ένα Είναι γεγονός ότι προσπαθήσαμε να γίνουμε επικίνδυνοι στα τελευταία λεπτά και δεν υπήρχε χρόνος για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Όμως νομίζω ότι ειδικά από όταν μείναμε με 10 ποδοσφαιριστές, οι παίκτες μου πάλεψαν πολύ. Φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις κάτι διαφορετικό όταν χάνεις 2-0 και είσαι με 10 ποδοσφαιριστές. Ο αντίπαλος έχει την ευκαιρία να κυκλοφορήσει σαφώς πιο άνετα την μπάλα. Καταρχήν να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με την απόδοση του Γλύκου. Κατά δεύτερον, ο στόχος και σήμερα ήταν στον πάγκο. Από εκεί και πέρα, για το Χακόμπο που ανοίξαμε την κουβέντα, ο Χακόμπο, αν θυμάστε καλά, είχε αρκετά παραπτώματα συμπεριφοράς και πέρυσι και σε περσινά παιχνίδια και φέτος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και στην προπόνηση, όχι μόνο μία φορά, πολλές φορές έκανε λάθη. Έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί του. Σε προσωπικό επίπεδο πραγματικά τον συμπαθώ, αλλά από εκεί και πέρα η συμπεριφορά του είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη και ήταν πολλαπλά τα λάθη του. Του στόχο ήταν μόνο ένα. Και επίσης τι θα μπορούσε να συμβεί αν επαναφέραμε τον Χακόμπο. Ο Γλύκος παίζει πολύ καλά. Perhaps, it's going down with Glikos. I don't know, but perhaps. Αν επέστρεφε for me a risk. Αν επέστρεφε ο Χακόμπο, ίσως, δεν το ξέρουμε, έπεφτε και η απόδοση του Γλύκου, έπεφτε η αυτοποίθηση του Γλύκου. Και αυτό θα ήταν επίσης δύσκολο. And I take not only the decision. I speak it even so with the players, yeah, and with the people from the club. Και δεν παίρνω μόνος μου μια τέτοια απόφαση. Έχω μιλήσει ήδη με τους υπόλοιπους παίχτες. Έχω μιλήσει και με τους ανθρώπους του κλαμπ, τη διοίκηση, τον πρόεδρο. No, I try to be honest. Προσπαθώ να είμαι ειλικρινής.